Και λοιπόν μάγκες μου, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Στο σημερινό λοιπόν βίντεο θα σχολιάσουμε το FIFA 23 Reveal Trailer, το οποίο βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, πριν λίγα 24 ώρα. Οπότε λοιπόν σκέφτηκα να το δούμε μαζί το συγκεκριμένο trailer και να σχολιάσουμε και να δούμε γενικότερα τις καινούργιες αλλαγές του παιχνιδιού. Μετά θα δούμε τι DLC θα έχουμε σε περίπτωση που το παραγγείλουμε νωρίτερα και ποια θα είναι η τιμή του FIFA 23. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε το βίντεο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Καραμίτσο, ο οποίος με έδωσε τη συγκεκριμένη ιδέα για να κάνω αυτό το βίντεο. Να είναι καλά το παλικάρι. Και δεύτερον, αν είστε καινούργοι, ρίξτε όλοι ένα like σε αυτό το βίντεο και επίσης αφήστε και ένα σαμπάκι στο κανάλι μας, γιατί βοηθάει αφάνταστα. Δεν πολύ λόγο άλλο, ας ξεκινήσουμε για να δούμε το FIFA 23 Official Reveal Trailer, το οποίο βρίσκεται στο YouTube και το ανέβασε η EA, όπως είπα και πριν λίγα 24 ώρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να το δούμε. Ωραία, μας ξεκινάει με αυτό το animation τέλος πάντων. Θέλω εδώ τώρα που το διακόπτω, συγγνώμη που το διέκοψα δεύτερη φορά στα 4 δευτερόλεπτα, θέλω να σχολιάσω λίγο το εξής. Είδα το cover του παιχνιδιού που έχει τον Kylian Mbappé. Είναι η τρίτη σερή χρονιά που θα έχουμε σε cover τον Mbappé. Δηλαδή ρε EA, και εσύ λίγο μήπως εδώ το παράκανες, δηλαδή δεν ξέρω. Επίσης, φήμες λένε, να πάρουμε λίγο τώρα και το FIFA 22. Φήμες λένε ότι το FIFA 22 ήταν από τα χειρότερα FIFA που υπήρξαν ποτέ. Και δεν το θεωρώ άδικο αυτό. Γιατί βλέπω ότι η EA τώρα τελευταία μας έχει πετάξει 25 teams με shape shifters. Δηλαδή, γιατί να το κάνει αυτό η EA? Ας βγάλει κάποιο άλλο promo, ας βγάλει κάτι, ξέρω εγώ. Αλλά γιατί να ανάει έτσι το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Παρ' όλα αυτά, για να δούμε τη συνέχεια του trailer. Ο Mbappé για ακόμα μια φορά στο trailer. Ο Vinicius, ο Van Dijk, αν δεν κάνω λάθος. Όπα, γιατί μου το έχεις τα αράβικα. Λοιπόν, σε γραφικά τώρα φάση, έτσι που το βλέπουμε λίγο, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είναι πολύ λίγες οι αλλαγές έτσι που παρατηρώ. Μάλιστα. Ωραία, εδώ πέρα προμοτάρουν για ακόμα μια χρονιά το Hypermotion 2 Technology αυτή τη φορά. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια τεχνολογία που τη δοκιμάσανε πάνω σε παίκτες για να έχουν πιο ρεαλιστικές κινήσεις και τα λοιπά, και είναι διαθέσιμη μόνο σε PS5 και Xbox Series S και X. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι αρχίζουν και προωθούν πιο πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο. Δηλαδή αυτό είναι το concept του νέου FIFA. Θα το μάθουμε στην πορεία. Ωραία, σε δείχνουν εκεί τις τρίπλες, Τζάο Φέλιξ, Μπέρλι Χάμ, αν δεν κάνω λάθος είναι αυτός. Ωραία, λέει για more realism, το οποίο, okay, δεν το είδαμε αυτό καθόλου πιστεύω στο FIFA 22, δηλαδή τα mechanics που λέγανε ότι όντως ήταν καλύτερα, εγώ δεν τα θεώρησα καλύτερα. Στην αρχή και εμένα λίγο με φάνηκαν καλύτερα και μετά από κάποια φάση ένιωθα ότι οι παίκτες δεν μπορούσαν να στρίψουν, δεν μπορούσαν να κάνουν, δεν μπορούσαν να ράνουν, δηλαδή έγινε πολύ σαν το PES το παλιό το FIFA. Δηλαδή οι παίκτες γυρνούσαν ολόκληρο το μοχλό και δεν έκαναν τίποτα. Δεν ξέρω τώρα αυτό που ευθύνεται, ίσως είναι το νέο mechanic, δεν μ' άρεσε εμένα προσωπικά αυτό στο PS4. Για να συνεχίσουμε όμως να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, νομίζω υπάρχει όντως μια μικρή βελτίωση σε γραφικά, αλλά είναι πολύ μικρή, είναι απειροελάχιστη. Όπα. Λοιπόν, από εδώ πέρα είναι in-game footage, νομίζω είναι την ώρα που παίζουν αυτό. Okay, βλέπω πάλι πολύ μικρές διαφορές, είναι λίγο αλλαγμένα τα σκορά κάτω, εδώ πέρα όπως βλέπετε κι εσείς. Αχα, όπα, αλλάξαν επιτέλους το πώς θα βαράμε τα φαουλ. Okay, αυτό μ' αρέσει. Αυτό μ' άρεσε πάρα πολύ. Και σε γράφει εδώ κάτω τα στοιχεία του παίκτη. Okay, distance to goal, expected goal. Ωραίο, μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, πολύ καλό αυτό. Ένα θετικό.
into space. Για να δούμε τώρα τι θέλει να δείξει. Α, θέλει να δείξει το World Cup. Α, επειδή δηλαδή φέτος ήταν το World Cup, ίσως έχουμε κάποια συνεργασία πάνω σε αυτό. Μακάρι να το δούμε. Γιατί δεν είδαμε τίποτα στο Euro, δεν είδαμε κανένα promo για Euro, δεν είδαμε τίποτα. Οπότε θα είναι ωραίο να δούμε όντως κάποιο promo για το World Cup. Παρόλο που θα γίνει τον Νοέμβριο, ας ευχηθούμε να έχουμε καινούργια πακετάκια για τότε. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, θέλω να μας προωθήσουν τον καινούριο τρόπο dribbling. Θα υπάρχει καινούριος τρόπος που κάνεις dribbling. Κάτι τέτοιο από ό,τι κατάλαβα. Γιατί μας έχουν δείξει πολύ για dribbling, πολύ για γυναίκες. The World Game FIFA 23. Και pre-order now. Κάπου εδώ πέρα τελειώνει. Και αφού λοιπόν παρακολουθήσαμε το trailer, πάμε να δούμε τι μας προσφέρει σε περίπτωση που παραγγείλετε το καινούριο FIFA από τώρα. Και για να δούμε αν όντως αξίζει. Λοιπόν, εγώ θα βάλω PlayStation γιατί πιστεύω πως οι περισσότεροι από εσάς είστε PlayStation, όπως και εγώ. Καταρχήν, πάμε να δούμε την τιμή του. Πείτε ότι θέλουμε να το κάνουμε τώρα pre-order. Για να δούμε ποια θα είναι η τιμή του. Είναι στα 99 ευρώ. Είναι πολύ τσιμπημένα κατά τη γνώμη μου 99 ευρώ για να δώσεις για ένα FIFA. Είναι πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά λέει ότι έχει plus limited time bonus. Okay. Έχουμε και το Standard Edition. Reorder FIFA 23 Ultimate Edition Today and Receive. Πάμε λοιπόν λίγο να τα δούμε αυτά. Limited Time FIFA World Cup Foot Hero Items. Okay, μας δίνει κάποια Foot Hero που θα έχουν να κάνουμε το World Cup. Οπότε αυτό σημαίνει πως όντως θα έχουμε συνεργασία FIFA με World Cup. 3 Days Early Access. Να, δηλαδή μπορείς να παίξεις λέει από τις 27 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει 1 Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που μας λέει ότι έχουμε 3 μέρες πριν early access και ότι μπορούμε να παίξουμε από 27 Σεπτεμβρίου. Το Dual Entitlement, το οποίο είναι να κάνεις upgrade από το PS4 στο PS5 version, το οποίο το θεωρώ τεράστια μαλακία. Έπρεπε ήδη να υπάρχει στο free version αυτό. Δεν έπρεπε καν να υπάρχει στο pre-order. Δηλαδή έπρεπε να υπάρχει για πάντα. Όπως ήταν στο FIFA 21 δηλαδή. Δηλαδή, γιατί να πληρώσω κάτι παραπάνω για να ξαναγοράσω, για να ξαναέχω το game μου στην μια κονσόλα σε περίπτωση που πάρω PS5 το μέλλον. Το θεωρώ δηλαδή λίγο μαλακία. Αυτό, once to watch player items. Σε δίνει δηλαδή ένα untradeable FIFA Ultimate Team once to watch μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και μετά. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε πιο κάτω. 4.600 FIFA points. Μέχρι στιγμής είναι το πιο worth αυτό. Τα FIFA points που σε δίνει, γιατί μπορείς να κάνεις πολύ ωραία πραγματάκια. Foot Team of the Week, ένα player item, δηλαδή θα έχεις πρόσβαση στην πρώτη Team of the Week. Καλό αυτό. Kylian Mbappé loan item, 5 ματσάκια με τον Kylian Mbappé. Λίγο μαλακία αυτό, απλά αυτά τα βάζουν από ό,τι καταλαβαίνουν για να συμπληρώσω τις χαζομάρες. FIFA Ultimate Team Ambassador Loan Player Pack, για το οποίο λέει σε αφήνει να διαλέξει Davison ή Vinicius για 3 ματσάκια. Career Mode Homo Ground Talent, Local Youth Prospect with World Class Potential. Αυτό δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι, αλλά κάτι από ό,τι καταλάβαινε είναι για το Career Mode. Μάλλον είναι κάποιο άλλο mode του Career, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Και τέλος πάντων, λοιπόν, και εγώ θα σας βγάλω κάποια συμπεράσματα αυτή τη στιγμή. Στο trailer είδαμε να μας προμοτάρει το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο, okay, ρε φίλε, ναι, να το προμοτάρετε για να το κάνετε, ξέρω εγώ, λίγο πιο μεγάλο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αν και δεν ξέρω κανέναν να παρακολουθεί γυναικείο ποδόσφαιρο, okay, προμοτάρετε το εσείς σαν EA. Ήδη θέλετε να το προμοτάρετε και στα προηγούμενα FIFA βάζοντας το τρόφι που είναι να παίξετε κάποιο μάτι για γυναικείο ποδόσφαιρο και να σας δώσει κάποιο τρόφι. Επίσης, μας έδειξε ότι θα έχουν συνεργασία με την World Cup, με το World Cup κτλ. Θα έχουμε δηλαδή πακετάκια με World Cup από ό,τι κατάλαβα και πρόμος πάνω στο World Cup. Και επίσης μας έδειξε ότι θα έχει βελτιωμένα χαρακτηριστικά dribbling. Και κάτι τελευταίο που το ψιλοπαρατήρησα εγώ στο trailer είναι ότι θα έχει λίγο καλύτερα γραφικά και επίσης θα έχουν το Hyper Motion 2, το οποίο θα έχουν οι παίκτες πιο καλά αντανακλαστικά και θα είναι πιο καλά στο χειρισμό τους, υποτίθεται. Λοιπόν, εγώ κατά τη γνώμη μου δεν θα έκανα pre-order το FIFA, δεν θα το έκανα εγώ σαν Τάσος. Δεν θα έδινα ούτε 99 ευρώ, ούτε 70, ούτε 60 ευρώ για να παραγγείλω την κανονική έκδοση. Σίγουρα, παιδιά, θα περίμενα
λίγος καιρός να περάσει, να δούμε αν όντως είναι καλό το FIFA. Δηλαδή, εγώ έτσι τουλάχιστον πάντα κάνω, γι' αυτό το παίρνω Νοέμβριο και Δεκέμβριο πολλές φορές. Εγώ πάντως προσωπικά δεν θα δίνα 99 ευρώ για να έχει κάποια βελτιωμένα χαρακτηριστικά, στυλ. Θα έχεις λίγο καλύτερες τρίπλες, θα έχεις λίγο καλύτερα πράγματα. Το FIFA πάνω κάτω παραμένει ίδιο και φέτος. Το μόνο που θα αλλάξει πάνω κάτω θα είναι οι ομάδες, θα έχουν τους νέους παίκτες κτλ. Δεν θα έχει κάποια τρελή διαφορά. Δηλαδή, το να έχουν ακριβώς τα ίδια mods και να σε λένε πλήρωσε και φέτος 99 ευρώ για να πάρεις την Ultimate Edition και πλήρωσε και 60 ευρώ, 69 ευρώ όταν βγει το παιχνίδι, το καλό, το καινούριο κτλ. Το θεωρώ λίγο κοροϊδία και χαζομάρα αυτό. Φέτος, παιδιά, πραγματικά να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα πάρω το FIFA. Γιατί το FIFA 22 πραγματικά με έχει απογοητεύσει τώρα τελευταία. Δηλαδή, έχω να πω αρκετό καιρό. Και γενικότερα δεν ξέρω, ρε φίλε, το πώς θα πάει η κατάσταση με το καινούριο FIFA 23. Θα δείξει. Κάπου εδώ τέλος πάντων θα κλείσω το βίντεο. Παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ρίξτε ένα like. Επίσης, πείτε μου κάτω στα comment. Σας άρεσε το trailer? Πώς σας φάνηκε? Θα αγοράσετε εσείς το νέο FIFA? Αν ναι, γιατί? Αν όχι, γιατί? Αυτά λοιπόν. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.